Είμαι ένας κουζουλός ο οποίος αφήνει την Αμερική να έρθει εδώ στην πατρίδα μου να προσπαθήσει να αφήσει μια παρακαταθήκη με το δικό μου μικρό τρόπο. Κριτικός που θέλει να αλλάξει την Ελλάδα, δήλωσε από τα Χανιά ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος στην πρώτη του συνάντηση με φίλους και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στους τάφους των Βενιζέλων μίλησε για όσα θέλει να αλλάξει. Μπορούμε να είμαστε καλύτεροι από αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ο λαός δεν είναι ηλίθιος, ο λαός είναι σοφός και καταλαβαίνει την κοροϊδία. Και εμείς εδώ πέρα με τη δύναμή σας, άμα μου τη δώσετε, θα τα λέω τα πράγματα ντρέτα. Αυτό και μόνο αυτό. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Παύλος Πολάκης. Άλλωστε, στο πλευρό Κασελάκη ήταν και ο Μιχάλης Χερετάκης. Για την ακυρωθήσα υποψηφιότητα του οποίου ο Παύλος Πολάκης παραλίγο να βρεθεί εκτός ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές. Ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης δήλωσε πάντως πως δεν είναι δούριος ύπος του Παύλου Πολάκη. Ο πρώην υπουργός ωστόσο σημείωσε. Πολύ μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης του Στέφανου Κασελάκη στα Χανιά με πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου. Το πράγμα παίρνει μορφή χιονοστιβάδας. Η αριστερά είναι ένας εξαιρετικός κώδικας, δεν είναι? Η νέα υποψηφιότητα έχει ταράξει τα νερά στην Κουμουνδούρου, καθώς αναθερμαίνει το ενδιαφέρον, αλλά πυροδοτεί παράλληλα αιχμηρότατες αντιδράσεις. Πρέπει να διαφυλαχθεί η σοβαρότητα του κόμματος και η πολιτική πηξίδα του κόμματος. Η αριστερά, ξέρετε, δεν προκύπτει από συμφραζόμενα, ούτε έχει μπει σε συζήτηση η μετάλλαξη του κόμματός μας κατά τις οδηγίες ή κατά την κουλτούρα του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ ή και του Δημοκρατικού Κόμματος της Ιταλίας. Δεν έχουμε ανάγκη από μεσίες. Και δυστυχώς, όχι στην Ελλάδα μόνο, αλλά διεθνώς και έρχεται και στην Ελλάδα, έχουμε το μοντέλο των πολιτικών του Instagram. Είναι περιηγητές κομμάτων. Άκουσα χθες τον κύριο Κασελάκη να υποστηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν το έχω μιλήσει από το 2019 τον κύριο Μητσοτάκη. Το γεγονός ότι γνώριζα προσωπικά τον κύριο Μητσοτάκη και επέλεξα τον Αλέξη Τσίπρα είναι πλεονέκτημα για μας. Δεν είναι μειονέκτημα. Είναι πλεονέκτημα όταν βλέπεις ότι κάποιος δεν διοικεί όπως πρέπει να διοικήσει, ανεξάρτητα ιδεολογίας. Κακώς εστιάζουμε τόσο πολύ στα πρόσωπα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι η ουσία και το πολιτικό περιεχόμενο. Οι άλλοι τέσσερις υποψήφοι συνεχίζουν τον προεκλογικό τους αγώνα με αναφορές στην ταυτότητα αλλά και το ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ. Να βάλουμε μπροστά τον μεγάλο στόχο, την ήττα ιδεολογική και πολιτική του καθεστώτος Μητσοτάκη. Σε μια οικονομία που το 90% της απασχόλησης κρέμεται σε επιχειρήσεις μικρές, δεν μπορώ να διανοηθώ προοδευτική δύναμη που λέει ότι εγώ θα εκπροσωπώ μόνο τη μισθωτή εργασία. Πρέπει να απευθυνθεί η αριστερά ως κάτι. Πρέπει δηλαδή, όταν απευθύνεσαι, να ρωτάμε δύο ερωτήσεις. Σε ποιους απευθύνεσαι και ποιος είσαι εσύ που κάνεις αυτή την απεύθυνση. Κατέβηκα υποψήφιος γιατί δεν έχουμε πολιτική κυριαρχία στη χώρα. Δεν λειτουργεί το Σύνταγμα. Δεν υπάρχει πολιτική ηγεσία ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στην Δημοκρατία, ούτε στη χώρα. Πάντως ο Χρήστος Πύριτζης δηλώνει ότι δεν θα πάει στο συνέδριο ούτε θα ψηφίσει για πρόεδρο καθώς έχει καταγγείλει τις διαδικασίες. Δεν πρόκειται να πάω, το έχω πει στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν πρόκειται να συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία.